Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Φόφη Γεννηματά, πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας, κυρία Γεννηματά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Γεννηματά, η πανδημία έχει καταργήσει κάθε έννοια κανονικότητας. Μοιραία όλοι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Επομένως, θέλω να μου πείτε αρχικά πώς βλέπετε την κατάσταση έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται και στη Βόρεια Ελλάδα, που βρίσκεται και στο κόκκινο, και πώς κρίνετε τους κυβερνητικούς χειρισμούς συνολικά επί του θέματος. Κοιτάξτε, κυρία Σαλαβάτα, σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με γιατρούς από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Δράμας, που πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Αυτά που άκουσα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόμουν ότι συμβαίνουν. Χτυπάω για άλλη μια φορά το καμπανάκι του κινδύνου. Θα ήθελα όμως, πριν μπω στους χειρισμούς της κυβέρνησης, να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη για τη ζωή τους, είτε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είτε στα νοσοκομεία, είτε νοσούν και αγωνιούν για την εξέλιξη της υγείας τους και βρίσκονται στο σπίτι. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας που δίνουν αυτή τη μάχη πραγματικά με αυταπάρνηση. Είναι στο κόκκινο παντού, υποφέρουν, βάζουν την ίδια τους την υγεία και τη ζωή τους σε κίνδυνο διαρκώς και δυστυχώς χωρίς να έχουν την απαιτούμενη στήριξη που θα έπρεπε από το κράτος. Και οπωσδήποτε θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε εκ μέρους όλων νομίζω όσων ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή σας, στις 10 νοσηλεύτριες από την Κρήτη που προσφέρθηκαν εθελοντικά να ανέβουν στη Βόρεια Ελλάδα που είναι στο κόκκινο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έκαναν. Θεάρεστη πράξη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα και δίνεται λίγο η εντύπωση, επειδή καταγράφουμε και εμείς τα κενά και τα προβλήματα μέσα από το ρεπορτάζ. Η εντύπωση λοιπόν που δίνεται είναι ότι λίγο τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση βέβαια διαμηνύει ότι έχει κάνει προσλήψεις, ότι ανοίγει καινούργιες μονάδες εντατικής θεραπείας. Επί του πρακτέου όμως. Να τα πάρουμε λοιπόν ναι, με τη σειρά. Βεβαίως. Γιατί εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν αρκεί το φιλότιμο των εργαζομένων και ο εθελοντισμός. Χρειάζεται σχέδιο πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο από την κυβέρνηση, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Μας λένε ότι έχουν ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα μόνα κρεβάτια που προστέθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι 15. Αυτά είναι τα μοναδικά. Όλα τα άλλα που λένε κάθε μέρα ότι τα δίνουν στον COVID είναι απλώς κρεβάτια που τα στερούν από τα χειρουργεία, δηλαδή από την κανονική λειτουργία των νοσοκομείων, η οποία έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 90%. Για να μην μιλήσουμε για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρεβάτια αλλά δεν υπάρχουν γιατροί, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε και στην Αθήνα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι τα μόνα κρεβάτια που δόθηκαν στο σύστημα στην Αθήνα είναι αυτά από τη δωρεά της Βουλής. Mm-hmm. 50 κρεβάτια στο νοσοκομείο Σωτηρία που φτιάχτηκαν εξ αρχής μέσα σε πολύ λίγους μήνες χάρη στη δουλειά που έκανε η Βουλή συντονισμένα. Αλλά ενώ θα έπρεπε από το Μάρτιο να έχουν κάνει την προκήρυξη για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που χρειάζεται, mm-hmm. η προκήρυξη για τους γιατρούς βγήκε μόλις στις 5 Νοεμβρίου μετά την τεράστια πίεση που ασκήσαμε και τη γενική κατακραυγή. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σήμερα δεν έχουν ανοίξει όλα αυτά τα κρεβάτια, ανοίγουν σταδιακά όσα βλέπουν ότι χρειάζονται και πώς τα ανοίγουν. Τα ανοίγουν με αποσπάσεις ειδικευμένων γιατρών από άλλα νοσοκομεία της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία τα διπλανά στερούνται τις υπηρεσίες αυτών των ανθρώπων, αποδυναμώνονται, δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία τους για να μπορέσουν περιστασιακά και όχι μόνιμα να καλυφθούν οι ανάγκες κρεβατιών και να ανοίγουν σταδιακά αυτά τα κρεβάτια ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ούτε αυτός ο στοιχειώδης προγραμματισμός δεν έγινε όλους αυτούς τους μήνες, ενώ γνώριζαν και ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας και ότι τα κρεβάτια θα είναι έτοιμα και θα χρειάζονται προσωπικό. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπήρξε λόγο, καμία πρόβλεψη. Κυρία Γεννηματά, το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχε χρόνος, θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτως ώστε να ανασάνουν και τα νοσοκομεία. Είναι δυνατόν να βλέπουμε ουρές έξω από τα ΤΕΠ για να κάνει ο κόσμος τεστ? Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα που θα σας έφερνα. Πραγματικά με προλαβαίνετε πάρα πολύ εύστοχα.
Ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και με τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Γίνονται τεράστιες ουρές έξω από τα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης για να κάνουν τεστ, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να το πληρώσουν, όπως γνωρίζετε, πανάκριβα στον ιδιωτικό τομέα, άρα αναγκάζονται να σειραίουν στα νοσοκομεία. Θα έπρεπε λοιπόν τα τεστ να γίνονται από κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το έχουμε προτείνει από τον περασμένο Μάρτιο. Mm-hmm. Μας είπαν ότι είναι σωστή πρόταση και θα την υλοποιήσουν. Έγιναν κάποια ελάχιστα τέτοια συνεργεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έκτοτε δεν ξανακούσαμε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση από την πρωτοβάθμια φροντίδα mm-hmm. υγείας για να γίνει αυτό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να μετακινηθούν. Μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, γιατί δεν έγινε τίποτα όλο αυτό το διάστημα ούτε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στείνονται σε ουρές και συγκροτίζονται, που σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους, προκειμένου να κάνουν το πολυπόθητο τεστ, γίνονται φορείς, όσοι είναι ήδη θετικοί και δεν το γνωρίζουν, μεταφέρουν και διασπείρουν τον ιό και έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της νόσου και ιδιαίτερα σε περιοχές με πρόβλημα, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Επιτρέψτε μου, κυρία Γεννηματά, επ' αυτού, ως πολιτικός αρχηγός της τρίτης πολιτικής δύναμης της χώρας, μπορείτε να μας δώσετε μία εξήγηση γιατί το τεστ δεν συνταγογραφείται και οι πολίτες καλούνται, όπως προείπατε, να πληρώνουν αδρά από την τσέπη τους στον ιδιωτικό τομέα και το κόστος δεν είναι διόλευκα τα φρόντο, έτσι? Το έχω πει τόσες πολλές φορές. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση από τους αρμόδιους. Mm-hmm. Πλέον το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι στη σκιά της πανδημίας η κυβέρνηση ανέχεται να υπάρχει τεράστια αισχροκέρδεια υπέρ του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και την ώρα εσύ... που στενάζει mm-hmm. το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δεν στηρίζεται όπως πρέπει, έτσι, που άνθρωποι κινδυνεύουν, ανέχονται να υπάρχει αυτή η τεράστια αισχροκέρδεια. Και πια το καταγγέλλω αυτό το πράγμα και από την εκπομπή σας, τα είπα και στη Βουλή, διότι έχουμε απειβδίσει όλους αυτούς τους μήνες να μην παίρνουμε καμία απολύτως απάντηση και να μην υπάρχει και καμία απολύτως αντίδραση. Τώρα η κυβέρνηση επιπλέον στρέφεται και σε ιδιωτικές κλινικές για τη δημιουργία κλινών ΜΕΘ, για τις οποίες όμως, κυρία Γεννηματά, το κράτος πληρώνει πανάκριβα νοσήλια. Και θέλω να μας πείτε λίγο τι είδους επίταξη είναι αυτή, με δύο και τρεις φορές πάνω προς την αποζημίωση, σε σχέση πάντα με το δημόσιο. Επιμένω και το επανέφερα σήμερα το ζήτημα μετά τη συζήτηση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, ότι θα πρέπει να μπουν κάτω από το συντονισμό του κράτους και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη που το πράγμα είναι στο κόκκινο, αλλά και τα ιδιωτικά, και πραγματικά εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι αυτή τη λογική με τα χρήματα και μάλιστα με αρκετά υψηλές αποζημιώσεις, όταν μπορούν να κάνουν επίταξη. Και το φωνάζαμε αυτό από το Μάρτιο και επιτέλους πριν από λίγες μέρες εξασφαλίστηκε και το νομικό πλαίσιο κατά το οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Mm. Και πάλι με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά τώρα η κυβέρνηση έχει στα χέρια της το νομικό πλαίσιο. Ας προχωρήσει λοιπόν σε επιτάξεις. Δεν μπορεί να είναι ο ιδιωτικός τομέας COVID-free να μειώνεται κατά 90% η δραστηριότητα των δημοσίων νοσοκομείων και άρα να σπρώχνονται στην πραγματικότητα μόνο όσοι έχουν βέβαια την οικονομική δυνατότητα και αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα πέρα από τον COVID-19, να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας για να μπορέσουν να κάνουν τα χειρουργεία τους εγκαίρως και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τώρα, και ο ιδιωτικός mm-hmm. τομέας θα πρέπει να μπει στο σύστημα, να συντονίζεται από το κράτος και να ξέρουμε ακριβώς πόσα κρεβάτια έχουμε, πόσες ΜΕΤ, όλοι στο σύστημα. Κάτω από τις εντολές του Υπουργείου και των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας. Και έχουμε πόλεμο, δεν mm-hmm. είναι μια κανονική κατάσταση. Και δεν ξεχνάμε φυσικά, πολύ σωστά το επισημαίνετε, μέσα σε αυτή την πανδημία βέβαια δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα, άνθρωποι βαριά νοσούντες με καρκίνο, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να περάσουν από τα δημόσια νοσοκομεία. Θα αρχίσουμε να χάνουμε ανθρώπους από άλλες ασθένειες παράλληλα με ό,τι περνάμε από τον COVID, εάν αρχίσουν να υπολειτουργούν τα νοσοκομεία και κάποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά. Mm-hmm. Ήδη σήμερα είχαμε καταγγελία στη συνομιλία μας με τη Δράμα, διότι υπάρχουν νεφροπαθείς οι οποίοι είναι θετικοί και δεν έχουν οδηγίες από κανέναν για το πώς θα τους χειριστούν τους ανθρώπους που είναι σε αιμοκάθαρση και είναι θετικοί στον κορονοϊό. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας από καμία κεντρική υπηρεσία με αυτό που συμβαίνει στη Δράμα, με ένα μικρό περιφερειακό νοσοκομείο που έχει φτάσει πέρα από τα όρια του.
Εδώ μας κατήγγειλαν ότι ακόμα και στα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σχεδόν έχουν φτάσει σε οριακή λειτουργία το επίπεδο του οξυγόνου. Τώρα, κυρία Γεννηματά, να σας πάω λίγο στη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είδατε εσείς νέα μέτρα επί του πρακτέου, βέβαια, έτσι, και θέλω και ένα σχόλιο. Πριν φτάσουμε στα νέα μέτρα, θέλω να πω το εξής. Η κατάσταση με την πανδημία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τις ευθύνες, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πάει πιο πίσω το δεύτερο κρούσμα και να είναι μικρότερης έντασης αν είχαμε λάβει μέτρα εγκαίρως. Διότι ήταν τελείως άστοχος ο τρόπος που άνοιξαν τα σύνορα. Τώρα μάλιστα άρχισε μία συζήτηση για το αν πρέπει να κλείσουν ή όχι τα χερσαία σύνορα, γιατί ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα υπήρξε πρόβλημα που το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση, για να μπει κάποιος στη χώρα, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε αρνητικό τεστ τουλάχιστον 2 ημερών πριν μπει στη χώρα στα χέρια του, και αν έχουν τέλος πάντων πληροφορίες η κυβέρνηση και δεδομένα ότι πρέπει να κλείσουν και τα χερσαία σύνορα, ας πάρουν άμεσα αποφάσεις. Όχι άλλες διαρροές επικοινωνιακές. Αποφάσεις χρειάζεται, όχι άλλη καθυστέρηση. Και ένα επιπλέον δυστυχώς αρνητικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει για τη χώρα μας μία ολοκληρωμένη, στοχευμένη επιδημιολογική μελέτη. Βαδίζουμε λίγο στα τυφλά. Έφτιαξαν τον υγειονομικό χάρτη, αλλά ο υγειονομικός χάρτης έχει αξία αν γίνονται συστηματικά δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε σπίτια και σε χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να έχεις εικόνα πραγματική για το τι γίνεται σε κάθε νομό και σε κάθε περιφέρεια. Mm-hmm. Αυτό δεν το έκαναν. Με αποτέλεσμα να βλέπουν τις κίτρινες περιοχές να γίνονται πορτοκαλί και κόκκινες, χωρίς να παίρνουν κανένα μέτρο ενδιάμεσα. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έλαβαν κανένα μέτρο για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου. Κυρία Γεννηματά, και είναι φανερό ότι 15 μέρες μετά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα, γιατί δεν πήραν κανένα μέτρο ούτε για τις εκκλησίες, ούτε για τον συγκροτισμό, ούτε... Καταρχήν υπήρχε τεράστια χαλαρότητα στον έλεγχο των μέτρων. Κανένας δεν έλεγξε τίποτα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα επιστρέψουμε έτσι σε συνθήκες σχετικής πάντα κανονικότητας από αρχές του Δεκέμβρη και μετά. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι. Από εκεί και πέρα τι, και θα αντέξουμε τρίτο lockdown. Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι χρειαζόμαστε σχέδιο, γιατί η λύση δεν είναι τα επαναλαμβανόμενα lockdown. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να τον ακολουθούμε όλοι, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό και στοχευμένο σχέδιο από την κυβέρνηση για να μπορέσουν να το ακούσουν οι πολίτες και να το υλοποιήσουν, όχι αντικρουόμενα μεταξύ τους μέτρα. Και πρέπει να ληφθούν επιτέλους μέτρα και για τα σχολεία όταν θα ανοίξουν, να σταματήσει αυτό το πράγμα με τα 30 παιδιά σε κάθε τάξη. Υπάρχουν λύσεις, τις έχουμε παρουσιάσει στη Βουλή κατ' επανάληψη. Πρέπει να υπάρξει λύση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας βάλουν στο σύστημα τη δημοτική συγκοινωνία να συνεννοηθούν με την ΚΕΔΕ. Δεν μπορεί να φέρνουν πούλμαν από κτέλ που δεν έχουν ούτε παράθυρα στην εποχή του κορονοϊού. Πρέπει να τηρούνται στοιχειωδώς υγειονομικοί κανόνες. Λοιπόν, χρειάζεται σχέδιο και για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη αυτού του lockdown, για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Γιατί κάθε περιοριστικό μέτρο και κάθε lockdown τι κάνει? Μετατρέπει την καραντίνα του ενός ανθρώπου που προστατεύει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο σε λουκέτο και ανεργία για το διπλανό του. Πιθανά ακόμα και για την ίδια την οικογένειά του. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας της οικονομίας. Κάθε λοιπόν περιοριστικό μέτρο το πληρώνουν οι πιο αδύναμοι, οι μικρομεσαίοι. Αυτοί που έχουν ρευστότητα σήμερα στα χέρια τους, μπορεί και να ενδυναμώσουν την κατάστασή τους μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά που περιγράφουμε και βλέπουμε όλη αυτή την ώρα και μαζί. Τώρα. Επομένως, χρειάζεται σχέδιο για την επόμενη μέρα για να μην ξαναβρεθούμε τόσο γρήγορα σε τρίτο lockdown, και παράλληλα χρειάζεται ουσιαστική στήριξη της οικονομίας και των πιο αδύναμων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων και των εργαζομένων και των ανέργων που χτυπούνται, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθούν τέτοια ερείπια στην οικονομία που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και μακροχρόνια και κοστοβόρα η ανάκαμψή της. Και δεν ξεχνάμε και την παράμετρο των πληστηριασμών, οι οποίοι βέβαια έχουν παγώσει, αλλά η αναστολή κάποια στιγμή θα τελειώσει.
αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν ότι θα νομοθετήσουν την παράταση, αλλά και αυτό μετά από την κατακραυγή που υπήρχε στη Βουλή και τη δική μας την πολύ μεγάλη πίεση, είναι φανερό. Μίλησα πριν από 2 μέρες με προέδρους επιμελητηρίων από όλη τη χώρα. Η άμεση προτεραιότητα είναι η αναστολή εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα, που μόνο ο πτωχευτικός κώδικας δεν είναι αυτός, είναι ένας νόμος υπαγορευμένος από τις τράπεζες και τα funds. Και οπωσδήποτε πρέπει να προφυλαχθεί και να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτές τις συνθήκες να αρχίσουν να υπάρχουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Διότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Έφερα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στη Βουλή και απέδειξα ότι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναστολή με απόφαση του κράτους δεν περιλαμβάνονται στα εισοδηματικά όρια του κώδικα που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν στις ρυθμίσεις και να χάνουν τα σπίτια τους. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι της κακοκαιρίας που άφησε πολύ ισχυρό το αποτύπωμά της στην Κρήτη, δυστυχώς. Συγγνώμη, ναι. Αλλά κάθε φορά που πάμε στο επόμενο θέμα, αφήνουμε κάτι από το προηγούμενο. Επειδή με ρωτήσατε για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, πρέπει να σας πω ότι είναι και πάλι ανεπαρκή. Εγώ είναι αυτό κατάλαβα από την τοποθέτησή σας πάντως πριν από το κομμάτι των πληστηριασμών. Νομίζω ότι. Είναι πίσω και από τα μέτρα του πρώτου lockdown. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για τις επιχειρήσεις είναι ρευστότητα. Οπωσδήποτε η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα σωστό μέτρο. Είναι το μόνο που φτάνει τελικώς στους ενδιαφερόμενους, γιατί όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, ΤΕΠΗΧ και τα λοιπά, πήγανε στους καλούς πελάτες των τραπεζών και μόνο, και πάλι με την ανοχή της κυβέρνησης. Αλλά δεν μπορεί με το 1,7 δις που είχε εξαγγείλει από πριν η κυβέρνηση να χωρέσει τώρα μέσα και όλους αυτούς που προσθέτει, ακόμα και τους αυτοαπασχολούμενους. Καλά κάνει και τους προσθέτει, αλλά πρέπει να αυξηθεί το ποσό. Εμείς λοιπόν μιλάμε για 4 δις επιστρεπτέα προκαταβολή με κριτήριο τη μείωση του τζίρου. Και από την άλλη μεριά, πρέπει να καλυφθεί το 100% του εισοδήματος των εργαζομένων, στο βαθμό βέβαια που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το μήνα. Διότι είπαν ότι θα κάνουν τα 534-800, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν θα είναι 800, θα είναι 600 κάτι. Όλα αυτά τώρα είναι λόγια του αέρα. Το θέμα είναι ότι φτάνει στον εργαζόμενο που δεν μπορεί να ζει με επιδόματα φτώχειας. Αρκετά. Και όσο για τα επιδόματα των ανέργων, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μιλάμε, αφορούν γύρω στους 130.000, ενώ είναι πάνω από 500. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε τώρα στην επόμενη θεματική, γιατί και ο χρόνος του Δελτίου πιέζει και το θέμα της κακοκαιρίας και ιδίως σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές είναι πολύ μεγάλο. Είχατε τηλεδιάσκεψη με τους αιρετούς της Κρήτης, έτσι. Θέλω να μου πείτε... Με όλους τους αιρετούς, προφανώς με τους εκπροσώπους των περιοχών είχαν τα προβλήματα. Προφανώς, ναι. Αυτό εννοώ και εγώ. Τώρα θέλω να μας πείτε λίγο τι γίνεται με το θέμα των άμεσων ενισχύσεων. Δήλωσε και ο κύριος Γκεγκέρογλου ότι θα καταθέτουμε την τροπολογία σε κάθε νομοσχέδιο μέχρι να γίνει αποδεκτή. Γνωρίζετε ότι δεν έγινε αποδεκτή σήμερα από τον κύριο Βορύδη, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν δέχτηκε να εξομοιωθούν όσοι έχουν πληγεί στην Κρήτη με τα θύματα του Ιαννού. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τις αποζημιώσεις, με καθυστέρηση, με ταλαιπωρία. Το θεωρώ απαράδεκτο και αδιανόητο. Έπρεπε να είναι αυτόματα, αυτονόητο ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές στην Κρήτη και δεν είναι η πρώτη φορά. Αθρίζονται τα προβλήματα. Πριν από λίγο καιρό ήμασταν πάλι εκεί, τότε δεν υπήρχε η καραντίνα, εκεί είχα έρθει και η ίδια και είδαμε τις καταστροφές. Λοιπόν, οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν, πρέπει να στηριχθούν οργανωμένα. Χρειάζεται πρόγραμμα ολοκληρωμένο για την αποκατάσταση των υποδομών. Δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι να πάνε οι άνθρωποι τουλάχιστον να μαζέψουν τη σοδειά τους. Είναι που είναι και η τιμή του λαδιού, εκεί που είναι και τα προβλήματα που έχουν, που και αυτά αθρίζονται από τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, είναι στο έλεος αβοήθητη. Χρειάζονται σοβαρά αντιπλημμυρικά που θα πληρωθούν από το κράτος και θα υλοποιηθούν από την περιφέρεια, ειδικά γύρω από τις περιοχές που γίνονται έργα, ειδικά γύρω από τα έργα του αεροδρομίου, αλλά και τον βόρειο οδικό άξονα. Είναι φανερό ότι χρειάζεται μελέτη για τα νερά αυτά, διότι αλλιώς θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινούν από ψηλά και καταλήγουν στις περιοχές προς τα νότια. Τώρα... Λοιπόν, δεν μπορεί να τα παρακολουθούν όλα αυτά. Χρειάζονται αποζημιώσεις και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις, για τους αγρότες. Έτσι είναι. Θα καθυστερήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να πληρώσουν για να έρθουν οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ, αφού δεν τους βάζουν στον νόμο για τον Ιαννό.
αδιανόητο, απαράδεκτο. Θα επανερχόμαστε διαρκώς, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρία Γεννηματά, νωρίτερα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής σας ομάδας με ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε πως με βάση το καταστατικό η εκλογική διαδικασία του Προέδρου θα γίνει το Μάρτιο του 2022. Και θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, σας ενοχλεί που κάποιοι εν μέσω πανδημίας ασχολούνται με τα εσωκομματικά του κινήματος αλλαγής? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να σχολιάσω θέματα που τα θεωρώ άκερα, άστοχα και που τελικώς το μόνο που αποκαλύπτουν είναι ότι υπάρχουν μεθοδεύσεις σε βάρος της παράταξης. Ενοχλεί η τεκμηριωμένη αντιπολίτευση που κάνουμε. Η φωνή μας έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει ένα αποκούμπι, ότι μπορούν να μας εμπιστευθούν, ξέρουν ότι παλεύουμε τα θέματά τους και είναι βέβαιο ότι ενοχλούμε, αλλά θα συνεχίσουμε αταλάντευτα με στοχοπροσήλωση υπέρ των πολλών, διότι ο στόχος ο δικός μας είναι να έχουμε όσο γίνεται λιγότερα θύματα από την πανδημία, λιγότερα ερείπια στους μικρομεσαίους, στους εργαζόμενους, στους άνεργους και φυσικά να μην διευρυνθούν οι ανισότητες και καθιερωθούν στη σκιά της πανδημίας, διότι βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται μόνο με τα συμφέροντα των πολλών, των λίγων, σε βάρος των πολλών και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβαίνει. Αναφορικά με το τελευταίο μου ερώτημα, επιτρέψτε μου, επειδή κράτησα τη λέξη μεθοδεύσεις που χρησιμοποιήσατε, εννοείται και εκ των έσω? Δεν μιλάω για μέσα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος μέσα που να θέλει να πυροδοτήσει την εσωστρέφεια και να δώσει βούτυρο στο ψωμί των αντιπάλων μας. Το θεωρώ αδιανόητο. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.